Καλή σας μέρα συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι. Είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε μία έκθεση που έχει πραγματοποιήσει η Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Και να μπω κατευθείαν στην αιτία και το λόγο για τον οποίο παρουσιάζουμε μία έκθεση. Λοιπόν, ξεκινώντας λίγο όμως πριν την έκθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι όπως γνωρίζουμε, η βιβλιοθήκη σαν ζωντανός οργανισμό μεταλλάσσεται, με εξελίσσεται και σε κέντρο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και κάνει συνεχή προσπάθεια σύνδεσης με την κοινωνία. Ένα τρόπο σύνδεσης με την κοινωνία είναι και η προσπάθεια να προσελκύσουμε και στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες τα παιδιά από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν έστω και σε αυτή την ηλικία τους χώρους των βιβλιοθηκών στις οποίες θα ε, κάνουν την έρευνά τους λίγο αργότερα ως μελλοντικοί φοιτητέ. Τα παιδιά, όπως γνωρίζετε, έχουν ελλειπή εκπαίδευση και γνώση γύρω από το τι είναι η βιβλιοθήκη και καταλήγουν οι φοιτητέ μας συνήθως το τελευταίο έτος ή στα δύο τελευταία να βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης αναγκαστικά για να κάνουν μια έρευνα μια εργασία. Έτσι λοιπόν εμείς από τη δημιουργία της βιβλιοθήκης το 2005, αρχίσαμε να προσκαλούμε πάντα με τη συνεργασία του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης όπως και στις άλλες βιβλιοθήκες μας που έχουν εφορευτικά συμβούλια και υπευθύνους λειτουργία, να μπορέσουμε να φέρουμε σχολεία και ξεκινήσαμε ένα είδος παιχνιδιού με τα παιδιά τα παιδιά ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τι άλλο μπορούν να κάνουν από το να μαθαίνουν και μέσα από το παιχνίδι κάνοντας ένα παιχνίδι, ψάχνοντας ένα θησαυρό, ο οποίος ήταν ένα βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο, και έτσι να γνωρίζουν τους χώρους της βιβλιοθήκης. Αυτό μέχρι το 2012 ήταν, ένα, ήταν μια πολύ καλή, ε, 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 ακολουθήσαμε μια πολύ καλή πορεία, έρχονταν πάρα πολλά σχολεία, όπου μετά όμως τη ε, ε, διαθεσιμότητα που, είχε, που μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα, ατόνισε και σταμάτησε. Μέχρι το 2018 όπου το 2018 με αφορμή το έτος βιβλίου και, ε, το, και η πρωτεύουσα, ε, το έτος αυτό τέλος πάντων, το φιλοξένησε η Αθήνα ως πρωτεύουσα του βιβλίου, ε, η Διεύση Βιβλιοθήκης συμμετείχε σε αυτές τις δράσεις ενεργά και δημιούργησε και προσπάθησε και ενίσχυσε ε, εκθέσεις κυρίως σε όλες τις βιβλιοθήκες του Καποδιστριακού. Στη νομική, στη φιλοσοφική, σχολή θετικών επιστημών και σε όλε τι σχολέ. Μία από αυτέ τι εκθέσει ήταν η Σχολή Θετικών Επιστημών, όπου για 20 μέρε δεκόμασταν επισκέψει και προβάλαμε το, το έργο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο, σπάνιο και με ε, όργανα που, είχαν, ε, που είχαμε καταφέρει να έχουμε από γεωλογία και από, άλλες, ε, και από άλλα τμήματα της σχολής μια έκθεση που είχε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα που εμείς την παρατείναμε για πάρα πολλούς μήνες. Ως που η, μια εκπληκτική συγκυρία, η, μια ομότιμη καθηγήτρια, η κυρία Δάλα, με την κυρία Γαλαζούδη που είναι η αναπληρώτρια της βιβλιοθήκη, ε, βιβλιοθήκης, είχαν την ιδέα να τη μετατρέψουν από μια απλή έκθεση όπου επισκέπτεται κάποιο και βλέπει κάποια εκθέματα σε μια διαδραστική έκθεση όπου τα παιδιά μέσα από κάποιες ε, ενέργειες από, κάποι, από κάποια όργανα θα ε, ενεργούν, θα μαθαίνουν, θα εκπαιδεύονται... και θα εξοικειώνονται καταρχάς με ε, σχήματα ε, των μαθηματικών, γεωμετρίας κτλ. Όπου εκεί συνέβαλε καθοριστικά, όπως θα αναφέρει σε λίγο και η κυρία Γαλαζούδη... ένας εξαιρετικός άνθρωπος με πολύ μεγάλο ταλέντο, μαραγκός, ο κύριος Πέτας... ο οποίος σε συνεργασία την κατάλληλη στιγμή με την κατάλληλη ομάδα κάνανε αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσω τώρα, κυρία Καλωσδούδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να φαίνομαι. <laughs> λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα σας παρουσιάσουμε... Εδώ, εντάξει θα με... Όχι, όχι, Ε, πολλές φορές έχεις την εντύπωση ότι το σύμπαν συνομωτεί προς μια κατεύθυνση. Ε, το 2018 ήταν μια ευτυχία. Εδώ. Ε, εντάξει. Okay. Έχεις την εντύπωση ότι το σύμπαν συνομωτεί έτσι, το 2018 ήταν μια χρήσιμη καμπή για τη Βιβλιοθήκη της σχολή Θετικών Επιστημών για διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος, θα σας εξηγήσω λίγο πώς έγινε όλη αυτή η, ε, η ιστορία. Λοιπόν, ε, όλα ξεκίνησαν από ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα φιλίας. Ενός μαραγκού, ενός ξυλουργού του κυρίου Πέτα, προς την ομότιμη καθηγήτρια την κυρία Λεόνια Ευαγγελάτου Δάλα. Ε, κάποια στιγμή από τα... Κάποια στιγμή από τα επαναλαμβάνομενα αιτήματα αποφάσισε να μπει και να δει το προφίλ του. Και εκεί διαπίστωσε ότι αυτά που έβλεπε ανταποκρινόταν, έπαθε, νομίζω, έμεινε άναβη. Και θα σας δείξω στη συνέχεια και στο βίντεο που ακολουθεί τι ακριβώς είδε, για να μην σας τα περιγράφω. Ταυτόχρονα εγώ ε, βίωσα μια πολύ μεγάλη κρίση ως μάνα, ως ε, θετική επιστήμονας, καθώς ο γιος μου ήρθε στο σπίτι, ήταν Δευτέρα Γυμνασίου, ε, ήρθε και μου είπε, μαμά, εγώ αποφάσισα, επειδή η καθηγήτριά μου των μαθηματικών είναι τρελή, δεν θα κάνω ξανά γεωμετρία. Επομένως, ε, εκεί άρχισα να σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Πώς να τον προσεκίσω, άρχισα να του μιλάω γενικότερα για τη γεωμετρία, άρχισα να παίζω μαζί του, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που καταλάβαινα ότι τα παιδιά πολλές φορές θέλει να τους μιλήσει ένας ειδικό. Και αυτό που έκανα ήταν να φέρω σε επαφή το γιο μου με την ειδικό, την κυρία Λεόνη Ευαγγελάτου Δάλα. Ε, ταυτόχρονα, όπως σας, είχαμε πει, όπως σας είπε και ο Διευθυντής, ο κ. Βαλσαμάκης, ε, είχαμε δημιουργήσει στην βιβλιοθήκη μία έκθεση γεωμετρικών, σπάνιων βιβλίων και χαρτών ε, και ταυτόχρονα σε αυτή την έκθεση υπήρχαν κάποια από τα αντικείμενα που ο κ. Πέτας είχε δωρήσει ήδη στη βιβλιοθήκη. Έτσι, ο γιος μου σε επαφή με την κυρία Δάλα ήρθε στη βιβλιοθήκη, ε, είδε τα γεωμετρικά στερεά, συζητήσανε για τα μαθηματικά. Ε, λίγο πιο απλά, του έδωσε να καταλάβει κάποια πράγματα και λίγο η κατάσταση, τουλάχιστον για μένα ως μάνα, ξαμαλύνθηκε. Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα χώρος ώστε οι μαθητές να έχουν μία πρώτη επαφή με τα γεωμετρικά στερεά και όχι μόνο. Αυτό που καταλαβαίναμε γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει και στις θετικές επιστήμες, όσο και στους φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών, είναι ότι επειδή είναι, όλα είναι δύο διαστάσεων, <κυρίζει> οι οθόνες, ε, τα κινητά, τα τάμπλετ, οι υπολογιστές, οι τηλεοράσεις είναι όλα δύο διαστάσεων. Έτσι, τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν την, την αντίληψη των τριών διαστάσεων του χρόνου. Δηλαδή ο γιος μου δεν μπορούσε να πάει από το, την, το σημείο στην ευθεία, από την ευθεία στο επίπεδο και στη συνέχεια στο χώρο. Και έτσι ε, έπρεπε λίγο να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά ε, να καταλάβουν λίγο τις τρεις διαστάσεις. Ε, η βιβλιοθήκη παραχώρησε ένα χώρο για να υλοποιηθεί η ιδέα στη συνέχεια. Θα σας δείξουμε λίγο σε αυτό το βίντεο. Mm. Είναι πολύ σύγχρονα, το χαμηλό είναι το αρχικό, ο χώρος που παραχωρήθηκε, ήταν εξετήρια περιοδικών και επειδή τα περιοδικά δεν είναι πλέον Νομίζω πήρατε μια εικόνα πώς ήταν το αρχικό, ε, ο αρχικός χώρος και πώς διαμορφώθηκε, ο οποίος διαρκώς εξελίσσεται. Λοιπόν. Ε, σας μίλησα για τον Γιώργο Πέτα. Ο Γιώργος Πέτας είναι ένας ξύλογος, ένας Πολύ μετριόφωνα άνθρωπος, ο οποίος παρόλο που δεν έχει κάνει μαθηματικές σπουδές, ε, καταλαβαίνει τους μαθηματικούς τύπους πάρα πολύ καλά. Ε, δεν ξέρω πώς κατορθώνει να φτιάχνει τέλεια γεωμετρικά στερεά με τις κατάλληλες γωνίες, ώστε αυτά τα αντικείμενα που φτιάχνει, τα γεωμετρικά στερεά, να είναι τέλεια. Εδώ πέρα βλέπετε, είναι μια φωτογραφία μέσα από το εργαστήριό του, και είναι αυτό που είδε ουσιαστικά η κυρία Δάλα. Ε, τέλεια γεωμετρικά στερεά και ένα πολύ μικρό βιντεάκι από το αρχές του, του ε, τέλος Οκτωβρίου περίπου που μας επισκέφθηκε ο κύριος Πέτας και ενίσχυσε την έκθεσή μας και με άλλα γεωμετρικά Είναι η κυρία Δάλα και ο κύριος Πέτας ένας πολύ μετριόφρον άνθρωπος που πραγματικά θα έπρεπε να να γίνει μεγαλύτερο αφιέρωμα. Ωραία. Ε, θα σας δώσω λίγο μια εικόνα. Πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί η έκθεση; Υπάρχει ένα, ε, έχουμε διαμορφώσει ένα. Μάλλον, ο χώρος όλος χωρίζεται σε δύο ουσιαστικά μέρη. Ένα μέρος που είναι το, το τμήμα των αρχείων και των σπάνιων βιβλίων και ο χώρο των γεωμετρικών στερεών και του διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματο. Στο χώρο των σπάνιων, αρχι... στο σπάνιων βιβλίων έχουμε προθήκες με σπάνια βιβλία ε, και βιβλία μαθηματικών κατά κύριο λόγο. Ε, υπάρχουν πρωτότυπα αρχεία και περγαμηνέ με την υπογραφή του Κωστή Πάλαμα, ο οποίο διατέλεσε ο πρώτο γραμματέα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε, υπάρχουν αρχεία από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών. Όλο αυτό ουσιαστικά ε, μας δείχνουμε την πορεία της φυσικομαθηματικής σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών μέσα από αυτά τα αρχεία. Ε, σε ειδική προθήκη υπάρχει το Γεωμετρικό Στερεό Γκόμποκ το οποίο είναι μία ε, δωρεά της Ουγγρικής Πρεσβείας. Είναι μία ένα, ένα, είναι απάντηση σε ένα μαθηματικό πρόβλημα και ουσιαστικά είναι ένα στερεό με ένα μοναδικό σημείο ευστάθειας και ένα μοναδικό σημείο αστάθειας. Ε, και ταυτόχρονα στην έκθεση υπάρχουν δύο αφιερώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στις γυναίκες μαθηματικούς και ένα αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, το, καθώς το 2023 είναι το έτος Καραθεοδωρή ε, από τα 150 χρόνια της γεννήσης του. Ε, ο Καραθεοδωρή ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα. Λοιπόν, στο τμήμα των γεωμετρικών στερεών. Ε, βλέπετε, ε, στο χώρο έχουν τοποθετηθεί ε, πέντε, πέντε πλατωνικά γεωμετρικά στερεά, δεκατρία αρχιμίδια, πλακοστρώσεις και τώρα και αναπτύγματα. Ταυτόχρονα στον υπόλοιπο χώρο της αίθουσας ε, υπάρχουν ε, ζωγραφιές, γεωμετρικά στερεά από ανακυκλωμένα ε, υλικά που φτιάχνουν τα παιδιά και κάθε, παιδ, κάθε σχολείο που έρχεται... Όλο και κάτι μας αφήνει. Είτε αναδείγματα, είτε πλακοστρώσεις, είτε ζωγραφιές. Πάντως είναι εκπληκτικά πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη γεωμετρία. Λοιπόν, ε, Ταυτόχρονα με την έκθεση λειτουργεί και το εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα για τα σχολεία. Ε, κάθε σχολείο που σκοπεύει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, έχει, του δίνουμε ένα θέμα στο οποίο επιλέγεται από τον καθηγητή του σχολείου αλλά και την επιστημονική υπεύθυνη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των γνώσεών τους. Ε, μερικά από τα θέματα ε, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Είναι πλατωνικά και αρχιμίδια γεωμετρικά στερεά, εξίσωση του όλια, αναπτύγματα γεωμετρικών στερεών, πλακοστρώσεις. Ε, επίσης, έγιναν κάποια αφιερώματα, ανάλογα με τις ημέρε, Δηλαδή, έγινε αφιερώμα στην ημέρα του ΦΙ και έγινε η απόδειξη με τη μέθοδο του Αρχιμίδη. Ε, έγινε... Ε, αφιέρωμα στις, την ημέρα της γυναίκας έχει να αφιέρωμα στις γυναίκες μαθηματικούς. Ε, επίσης ε, έγινε... Είναι πάρα πολλά. Ε, α, ένα πολύ ωραίο. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ε, κάναμε καρδιοειδείς καλυμπίλες. Το θέμα ήταν αυτό εδώ πέρα. Ε, τα παιδιά με βάση αυτό το θέμα μάθανε τριγωνομετρικούς αριθμούς. Πλέον μπορούν να τους αποδείξουν μόνοι τους και να τους καταλαβαίνουν. Ε, και επίσης γίνανε κάποια αφιερώματα για αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Γενικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα. Επειδή μας αρέσουν οι αριθμοί. Ε, λοιπόν, η έκθεση αποτελείται για το 2022-2023, περιλαμβάνει πέντε εκπαιδευτικέ εκπαιδευτικές ενότητες. Ε, Έγιναν 17 επισκέψεις σχολείων. Δεν μπορούμε περισσότερες, γιατί κάθε σχολείο που έρχεται ε, χρειάζεται περίπου ένας μήνας προετοιμασία. Ε, έγιναν, ε, περίπου ήρθαν 500 μαθητές. Ήταν δύο σχολεία από το εξωτερικό, ένα από τη Δανία και ένα από την Κύπρο. Ε, επίσης, το πρόγραμμα μεταφράστηκε και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και οι ίδιοι μαθητέ το βαθμολόγησαν με 4,5 στα 5 μέσω ανώνυμη αξιολόγηση. Ε, αυτό που βασικά μα ε, έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι τα παιδιά ε, που φεύγουν είναι ενθουσιασμένα ε, και ζητάνε να ξαναέρθουν στο πρόγραμμα. Και αυτό κρατάω από όλο αυτό. Ε, και αυτό... Ε, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της έκθεσης είναι ότι τόσο οι, οι θεματικές όσο και το ίδιο το πρόγραμμα δεν είναι στα, στατικό. Εναλλάσσεται ανάλογα με το σχολείο, με τα ενδιαφέροντα. Γενικά με κάθε σχολείο που μπορεί να έρθει, ακόμα και το ίδιο σχολείο να είναι, θα κάνει διαφορετικά πράγματα. Επομένως, ε, αυτό είναι το το πρόγραμμα θεωρώ ότι είναι πρωτοπόρο, καθώς προσφέρει μια αξέχαστη επιστημονική και ψυχολογική εμπειρία σε μαθητές γυμνασίου και ηλικίου. Στοχό μα είναι να καλύψουμε σταδιακά με ανάλογε δράσει στην έκθεση όλα τα τμήματα τη Σχολή Αντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντίστοιχη συμμετοχή και άλλων μελών ΔΕΠ που θα στηρίζουν το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ενδεικτικά θα σα αναφέρουμε τα νέα προγραμματισμένα θέματα τη τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, στα οποία έχουν ήδη προσκληθεί ειδικοί επιστήμονε, ειδικοί καθηγητέ, όπω ξεκινήσαμε αυτό το ακαδημαϊκό έτος με το έτος Καρα με τη ζωή του Κωνσταντίνου Καρα Θεοδωρή. Ε, στο το επόμενο που έχουμε προγραμματίσει είναι ε, Μουσική και Μαθηματικά, ε, Γεωμετρία και Τέχνη, ε, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μαθηματικά και Μετεωρολογία, Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά και Γεωμετρία και κρυσταλλογραφία. Θα κλείσουμε την παρουσίαση με μία φράση του Κωνσταντίνου yeah. Καραθεοδωρή. Εάν θέλεις να φτάσεις στο άπειρο, πρέπει να μάθεις το πεπερασμένο σε όλες τις εκφράσεις. Σας ευχαριστούμε.